πάμε. Προηγήθηκε η αρχή. Προχωράμε σιγά σιγά ώστε να δούμε τα εξελικτικά βήματα που μας έφεραν σε αυτό το μας σύνολο. Βλέπουμε από τους πιο απλούς οργανισμούς, προχωράμε στους λίγο πιο σύνθετους και φτάνουμε σε μια περίοδο μεγάλη όπου αρχίζουν να βγαίνουν τα πρώτα μεγάλα υδρόβια ζώα, οπότε τετράποδα, ώστε καταλήγουμε στην μεγάλη εποχή των δεινοσαύρων, που καλύπτει τρεις γεωλογικούς μέγα αιώνες και τελειώνει με την εξαφάνιση λίγο πριν τα 65 εκατομμύρια χρόνια, όπου έχουμε μερικές μικρόμορφες ζωές και φτάνουμε στο σήμερα που είναι τα αρτίγωνα είδη που παρουσιάζουμε και στην έκθεση, όπως έχουμε το σκύλο, τη χελώνα, το κοτσίφι, τη λιχτερίδα, κρανίο λύκου και την οχιά στο βάζο. Γενικά θέλαμε όλοι να μπορέσουν να καταλάβουν με μια γρήγορη ματιά από το χτες και σήμερα πώς έφτασε η ζωή να δω όπως είναι και πώς είναι η ζωή και έχει καταλήξει να βρίσκεται στις μέρες μας. Από την πίτα. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ δυνατά, δυνατά. Χρησιμοποιώντας ένα ρητό, το διοξίδιο του τιτανίου, το γνωστό σε εμάς ανατάση. Το ανατάση, το συγκεκριμένο ρητό, έχει μια ιδιότητα, είναι υδρόφωνο. Δεν τα πάει καλά. Αυτό εμείς το εκμεταλλευόμαστε και χρησιμοποιούμε κάποια διαλύματα, κάποια νεορήματα αυτού του ορυκτού. Οπότε να φάμε σε κάθε πάνω σε ένα ρούχο, σε ένα καφέ, σε οτιδήποτε. Του δίνει μια αδιάμορφη δράση. Εδώ πέρα θα δούμε το σκηνικό καπέλο έχει ξεκαστεί αρκετά προχθές και εδώ με το νερό δεν ποτίζει το καπέλο. Οπότε λέει πάνω του. Και να κάνει σαν μικρά μπαλάκια όπως το λέτε. Χωρίς να χρειάζεται να λερώνεται με μια αυτή την εντοχή. Και θα εξηγήσω και το πώς δημιουργήθηκαν. Στο πάτο της θάλασσας με λάσπη. Ερχόμενα νέα στρώματα τα κάλυψαν. Πηγαίνοντας προς τα κάτω στα πλατοπαθικά, οι οργανισμοί αυτοί ψήθηκαν σε μεγάλες υποκρισίες και έγινε πετρέλαιο. Τα στρώματα αυτά, λάσπη, είναι το στρώμα αυτό εδώ, το οποίο όταν έγινε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, πήγαν κάπου ώστε να έχουν χώρα να κάτσουν, διότι ήταν τόσο πολύ πίεση. Το στρώμα που κάθισαν είναι αυτό εδώ. Αυτό το θεωρούμε ένα κύτασμα πετρελαίου. Το κύτασμα πετρελαίου από πάνω έχει ένα καπάκι, το οποίο αποτελείται από πολύ μικρούς κόκκους. Στρώματα με πολύ μικρούς κόκκους, ώστε να μην διαφεύγει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από πάνω. Έτσι έχουμε εδώ ένα κύτασμα, το οποίο περιέχει στη βάση του νερό, ελαιόλαδο που προσομοιάζει το πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Εμείς οι άνθρωποι συνοχούμε και εκδόσεις ώστε να πάρουμε το πετρέλαιο με τη μορφή αυτή. Πίσω μας μπορείτε να δείτε μια φύσα για σχετικά με το φαντάσμα της Μονοθράκων στην Ελλάδα. Εδώ αναφέρουμε τα εικόμενα στην τυπική Ελλάδα, αγοραστεί από τις ξένες εταιρείες. Στο πάτι αυτό με τις μαξοκίδες βλέπουμε τις επιφανειακές εμφανίσεις πετρελαίου στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Δυτική Ελλάδα. Εδώ με τις κόκκινες κουκίδες, τις ιατρείς που έχουν γίνει στο